Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ορεινή Σαμαρίνα του Δήμου Γρεβενών. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σωτήρη Κυπαρίση, τον διαχειριστή της σελίδας Σαμαρίνα.gr, να δούμε όλες τις δράσεις και φυσικά θα ευρίσκεται και η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, ανήμερα το 15 Αύγουστο στην περιοχή. Καλησπέρα, κύριε Κυπαρίση. Καλησπέρα, κύριε Βαχαρτσά, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε λίγο σφίζει από ζωή η Σαμαρίνα και φέτος. Πάμε να μας δώσετε όλο το κλίμα των ημερών την τελευταία περίοδο και φυσικά τι θα δούμε τις επόμενες μέρες. Πραγματικά η Σαμαρίνα σφίζει από ζωή, όπως και όλα τα βλαχοχώρια. Ο παρατεταμένος καύσωνας έχει βοηθήσει τα χωριά μας να δεχτούν πολύ κόσμο λόγω του καλού καιρού. Είχαμε ξεκινήσει με τις 12-14 Ιουλίου με την Πανελλήνια υπική συνάντηση που έγινε στα μοναστήρια κάτω και είχε δύο συναυλίες, Παρασκευή και Σάββατο, με πολύ κόσμο μέχρι το πρωί. Στις 26 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή αγρύπνησαν όλοι οι πιστοί και την άλλη μέρα 4 χιλιόμετρα με τα πόδια μετέφεραν την εικόνα στην πλατεία του χωριού, mm-hmm. όπου εμφανίστηκαν και τα χορευτικά εκεί το μεσημέρι και μπήκαν οι καβαλάριδες. Και στις 11 Αυγούστου συμμετείχε το χορευτικό μας συγκρότημα στο αντάμωμα των βλαχοχωρίων στην Αυδέλα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα έχουμε την ήρθε η μεγάλη ώρα, τα θυρανίξια του Ιερού Ναού της Μεγάλης Παναγίας θα πραγματοποιηθούν ανήμερα το 15 Αύγουστο. Πάνω μας δώσω το πρόγραμμα και φυσικά πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους Σαμαρινέους μετά από τόσα χρόνια να γίνουν τα θυρανίξια και να λειτουργήσει ξανά η Μεγάλη Παναγιά. Έτσι ακριβώς είναι. Αύριο το απόγευμα 7 η ώρα, παρουσία του Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ και της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Μενδώνη, θα γίνει η λυθεία λειτουργία των θυρανιξίων και πραγματικά αυτά είναι η μεγάλη στιγμή που τόσα χρόνια περιμέναμε και δεν ήταν μόνο για να ανακαινιστεί ο ναός, αλλά ήταν το θέμα ότι έπρεπε να στηριχτεί γιατί υπήρχε φόβος να γίνει κάποια ζημιά. Οπότε μετά από τόσα χρόνια, αφού αναδείχθηκαν και ένας παλιός ναός που υπήρχε στα θεμέλια, τα έχει εξηγήσει η κυρία Υπουργός και σε συνέντευξή της, πραγματικά αύριο το απόγευμα ο κόσμος θα μείνει έκπληκτος από αυτό που θα δει μέσα. Γιατί το απ' έξω πλέον φαίνεται, είναι έτοιμο, όλα αύριο που θα γίνουν τα θυρανίξια θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και από μέσα. Μάλιστα. Τα πάντα τι έχουν γίνει. Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, γιατί να θυμίσουμε από το 2016 υπήρχαν εκκλήσεις και δικές σας και του Προέδρου της Σαμαρίνας, του Γιάννη του Λιγούρα και όλων των τοπικών αρχών, κατέρε η Μεγάλη Παναγιά. Και να θυμίσω, γιατί καλό είναι να μην αδικούμε όλους όσους διοικούν, ότι όλη αυτή η παρέμβαση ξεκίνησε από τον τότε Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον κύριο Βαγγέλη Σιμανδράκο, στη συνέχεια από τον κύριο Ιωάννη Γιάτσιο ως Αντιπεριφερειάρχη με Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη και τον κύριο Φωλίνα στη συνέχεια και ολοκληρώνονται σήμερα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη και Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον κύριο Τσακνάκη. Να τα λέμε για να μην αδικούμε όσους υπέγραψαν και όσους πίεσαν να γίνει αυτή η παρέμβαση. Φυσικά οι κάτοικοι της Σαμαρίνας και όλοι όσοι διοικούσανε. Και ο Δήμαρχος, έτσι να ακριβώς πούμε, ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Δασταμάνης. Μάλιστα. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που έχουν βοηθήσει. Και στις προηγούμενες δηλώσεις του κυρίου Τσακνάκη έκανε μία αναφορά σε όλους όσους βοήθησαν και εκθίασε όλη τη βοήθεια όλων όσοι βοήθησαν σε αυτό και τους προηγούμενους που ήταν και αυτούς που είναι τώρα. Οπότε οι Σαμαρινέοι πραγματικά αύριο οφείλουν ένα μεγάλο ευχαριστώ και είναι υπερήφανοι για αυτό που γίνεται αύριο μετά από τόσα χρόνια. Ήταν σαν ψέμα, πραγματικά σαν ψέμα. Ήταν μεγάλη παρέμβαση μέσα. Ήταν δηλαδή μια κραυγή αγωνίας ότι καταραίει ένα μοναδικό μνημείο, καταραίει Μεγάλη Παναγιά. Και έγιναν τεράστιες προσπάθειες για να το καταφέρετε αυτό, κύριε Κυπαρίση, όλοι σας. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί επειδή η Σαμαρίνα έχει ένα θέμα στατικότητας με το μέρος, μετακινείται, υπήρχε πρόβλημα και στα θεμέλια. Οπότε αυτός ήταν ο μεγάλος φόβος. Εκεί γίναν μεγάλες παρεμβάσεις και εξωτερικά και εσωτερικά. Έγινε η ανακαίνιση μέσα σε όλες τις τοιχογραφίες. Εμφανίστηκε στα θεμέλια ότι υπήρχε προβυζαντινός ναός και χτίστηκε μετά η Μεγάλη Παναγία, που αυτά δεν το γνωρίζαμε παλιά, ας πούμε. Μάλιστα. Πάντως υπήρχαν παρεμβάσεις, όλοι συνέβαλαν και το
και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού και οι βουλευτές. Όλοι δηλαδή ήταν κοντά στο να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έτσι έργο για την περιοχή σας. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι και οι δύο εφημέροι και ο Γεώργιος Στασούλης, ο οποίος απεβίωσε, δεν πρόλαβε να το δει τελείως τελειωμένο, αλλά έδωσε μεγάλο αγώνα και αυτός, και ο Πάτερ Ευθύμιος Καραμπούλιος που είναι τώρα, δώσαν και αυτοί τον αγώνα τους για να γίνει η εκκλησία. Και πραγματικά μπορούμε να το αφιερώσουμε και στον Πάτερ Γεώργιο τον Τασιούλη, που ο οποίος απεβίωσε και δεν πρόλαβε να το δει ολοκληρωμένο, πάντως το είδε όμως να γίνεται. Και αυτό που θέλω να πω, κύριε Βακρατσά, και πρέπει να το τονίσουμε, είναι ότι για πρώτη φορά είδαμε ένα τέτοιο μεγάλο οικοδόμημα σε χωριό Ορεινό να σκεπάζεται ολοκληρωτικά από πάνω με μεγάλη σκεπή για να δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι οι τεχνίτες, και όταν τελείωσε η αποκατάσταση της στέγης, τότε αφαιρέθηκε όλο αυτό το τεράστιο στέγαστρο, που πρώτη φορά είδαμε τέτοιο πράγμα να γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι το θετικό. Θα δούμε τι θα πει και η Λίνα Μενδώνη, η οποία είχε και την προσωπική της έτσι σφραγίδα. Πολλές φορές ανέβηκε πάνω στην περιοχή, στην Σαμαρίνα, και ως υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης. Τότε βουλευτής ήταν ο κύριος Πάτσης. Και στη συνέχεια, ναι, με την τωρινή κυβέρνηση, με βουλευτή τον κύριο Γρεβενό, τον κύριο Ιωάννη Γιάτσο. Τώρα, τι άλλο θα δούμε, κύριε Κυπαρίση, γιατί έχουμε και το τραβό χορό τώρα. Πάμε στις 16 του μηνός τώρα, μετά τη Θεία Λειτουργία το πρωί. Επιτέλους, τον αύριο χώρο, μετά από 3 χρόνια περίπου, θα ξαναγίνει ο χορός με την αρχική του μορφή. Γιατί πρώτα δεν υπήρχε χώρος για να γίνει. Mm-hmm. Τώρα θα γίνει αύριο για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση ο κανονικός χορός. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κόσμο. Μετά θα έχουμε τα όργανα που θα πάμε στην πλατεία όλοι μαζί με τους επισήμους, και θα είναι πάρα πολύ αύριο βέβαια, όπως κάθε χρόνο. Και το απόγευμα στις 7 η ώρα θα εμφανιστούν τα χορευτικά πάλι στον προάβλιο χώρο της Μεγάλης Παναγίας και του σχολείου. Μάλιστα. Ωραία. Άρα θα με θυρανίξια ανήμερα το 15 Αύγουστου στις 7 το απόγευμα, με την παρουσία της Λίνας Μενδώνη και άλλων τοπικών φορέων, και ανήμερα και Παρασκευή 16 Αυγούστου ο τρανός χορός στο Τσιάτσο. Τώρα υπάρχει κίνηση, είστε ικανοποιημένος, τι σας λένε οι καταστηματάρχες και φυσικά και τα ξενοδοχεία εκεί, όσα έχουν μείνει στην περιοχή, τι κίνηση υπάρχει και μέχρι πότε έχει κόσμο η Σαμαρίνα? Η κίνηση πραγματικά φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μας βοήθησε και ο καύσωνας βέβαια. Mm-hmm. Όταν έχει καύσωνα κάτω στη Θεσσαλία, η Σαμαρίνα μετά σφίζει από ζωή, όπως και όλα τα βλαχοχώρια. Mm-hmm. Η κάλυψη είναι 100% στα ξενοδοχεία. Μεγάλη κίνηση στις ταβέρνες. Ορχήστρες καθημερινά παίζουν έξω ελεύθερα στην πλατεία. Και ο καθένας μπορεί να συνδυάσει ό,τι θέλει. Μπορεί να συνδυάσει το ξενύχτη, μπορεί να συνδυάσει τις εκδρομές. Ωραία. Να πάει στο Σμόλικα, να πάει στη Βαλιακύρνα. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Μάλιστα. Δηλαδή, εδώ που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, όταν στην Κοζάνη ή στα Γρεβενά το βράδυ έχουμε 33 και 34 βαθμούς, που έχουμε στις 9, στις 10 και στις 11. Αυτές τις θερμοκρασίες έχουμε. Στη Σαμαρίνα, εκεί την ώρα, τι θερμοκρασία έχουμε? Πάντα έχει 10-12 βαθμούς λιγότερο από την Κοζάνη, ας πούμε, και ή από τα Γρεβενά. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις αυτή τη δροσιά. Μάλιστα. Πάνω. Ωραία. Τώρα, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, τι άλλες εκδηλώσεις, ναι, θα δούμε και τι άλλα έθιμα στην περιοχή, κύριε Κυπαρίση? Να κλείσουμε με αυτό. Τώρα έχουμε τη δεύτερη μέρα στις 17 του μηνός, γίνεται πάλι ο μικρός Τσιάτσος, λέγεται, mm-hmm, ο χορός, ο οποίος είναι με πιο λίγο κόσμο, παρουσία κόσμου, αλλά πιστέψτε με, είναι ο καλύτερος τραγουδιστικά. Mm. Γιατί αυτοί που συμμετέχουν είναι όλοι αυτοί που γνωρίζουν τα τραγούδια και ακούγεται πραγματικά ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να επισημαίνουμε, που έγινε πρώτη φορά φέτος, οι παππούδες έχουν κάνει 3 απογεύματα τύπου φροντιστήρια για να μάθουν τα τραγούδια οι νέοι. Μάλιστα. Και η συμμετοχή πραγματικά είναι πολύ συγκινητική από τους νέους, για να πάνε να μάθουν τα τραγούδια του Τσιάτσου για να υπάρχει να συνεχίσουν. Μετά έχουμε τη Μικρή Παναγία, όπως πάντα στις 8 Σεπτεμβρίου, που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και έχουμε το πανηγύρι, είναι το πανηγύρι μας. Και φέτος, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου,
θα γίνει πάλι η γιορτή των κτηνοτρόφων του Αγίου Μάμα στο Χιλιμόδι Σαμαρίνας. Μάλιστα. Και εκεί θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο θα επισκεφτεί την ευρύτερη περιοχή. Αγαπητέ Σωτήρη, διαχειριστή τη σελίδα samarina.gr, να σε ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Θα είσαι εκεί, άλλωστε θα μα στείλει και εικόνα και να ευχηθούμε τα καλύτερα για όλου του Δυτικομακεδόνε, του Θεσσαλού, γιατί μα βλέπουν και κάτι από τη Θεσσαλία, του Υπηρώτε. Και φυσικά όλους τους πολίτες και επισκέπτες της Σαμαρίνας. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις πολύ... κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βακρατσά για τη φιλοξενία. Ναι, επειδή μου λέτε να προσθέσω, μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Παρακαλώ. Φέτος για πρώτη φορά η κυρία Αγορογιάννη Χάιδο στην πλατεία έχει μόνιμη έκθεση μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου υφαντών από την αρχές του αιώνα μέχρι και τώρα. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση υφαντών που πρέπει να τη δουν όσοι έρθουν επισκέπτες στη Σαμαρίνα. Και επίσης αυτό το διάστημα μέχρι την Κυριακή υπάρχει έκθεση φωτογραφίας έξω από το χώρο του σχολείου, που είναι και αυτή από τις αρχές του αιώνα, με φωτογραφίες των Σαμαρινέων και από δήμων στην Αμερική και κτηνοτρόφων, και είναι μια πολύ ωραία έκθεση που πρέπει να τη δει ο κόσμος. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή Παναγιά. Καλή συνέχεια. Καλή Παναγιά να έχουμε. Με υγεία. Σας περιμένουμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.